εξουσίαν επάνω του ο εχθρός, χρειάζεται βοήθεια και εξορκισμούς. Δι' αυτό και ο Άγιος Καθηγούμενος όρεσε ευλαβή μοναχών να τον έχει υπό την στενή του επίβλεψη. Από το βάθος της καρδιάς μας ευχαριστούμε τον Κύριον για την εσπλαχνία που έδειξε στον αδελφό μου, όπου τον άρπαξε από τα δόντια του εχθρού, και όλοι ας ευχόμεθα να καταπατήσει τελείως τον διάβολο, και ελπίζουμε ότι όταν στερεωθεί εις την αρετή να έχει να ανακαλύψει πράγματα ανήκουστα μέχρι σήμερον. Γνωρίζει θρησκειολογία όσων ουδείς, και όχι εξωτερικός αλλά εσωτερικός, βιωματικός. Τον Βουδισμό τον γνωρίζει κάλλιστα, τον Κομφουκιανισμό, τον Ινδουισμό, τον Πνευματισμό, τον Μασονισμό, την Δαιμονολατρία και τόσα άλλα τα οποία έζησε ο μικρός Γιώργος, και συμπεραίνει ότι όλες αυτές οι θρησκείες έχουν κοινή σχέση, όλες δηλαδή έχουν κοινών θεμέλιων. Εμπράκτος απορρίφθηκε πάσαν χριστιανική αίρεση και πιστεύει μόνο στην Ορθόδοξον Χριστιανική Εκκλησία. Ομιλεί με τόση σοβαρότητα ώστε νομίζεις ότι αντιμετωπίζεις ένα άντρα 40 ετών. Ως εδώ τελειώνει η ολίγη αφήγηση, αδερφοί μου, και έχουμε εμείς να αποκομίσουμε τώρα ως συμπέρασμα τι γίνεται στα παιδιά μας, πώς παρασύρονται τα παιδιά μας, γιατί αυτή η απομάκρυση από τον Θεό, τι έχουμε πάθει και ο Χριστός μας που εσταυρώθη για μας δεν μας αρέσει και ζητούμε άλλον Θεό. Είναι και τούτο το οποίο σας ετώνησα και άλλοτε, ότι από τους 100 που θα έρθουν στον Άγιον Γεώργιο, οι 90 πηγαίνουν στους μάγους. Βέβαια τους αξιώνει ο Θεός και επιστρέφουν εδώ εις τον Χριστό μας και ζητούν τη βοήθειά Του, αλλά η άρνηση αυτή την πληρώνουν μετά. Όσοι πηγαίνουν στους μάγους μετά υποφέρουν πολύ, δεν φεύγει ο διάβολος εύκολα. Όσοι δεν πάνε στους μάγους, πολύ γρήγορα γίνονται. Τον έδιωχνε ο Χριστός μας εκείνος τίποτε. Του λέγει τώρα που είσαι πεινασμένος, του λέει, πες, του λέγει, να γίνουν οι πέτρες ψωμί μετά από 40 μέρες που ενίστευε μέσα στην έρημο ο Χριστός μας. Παρουσιάστηκε ο διάβολος για να τον πειράξει, ο πειράζον λέγει. Και όταν παρουσιάστη λέγει στο Χριστό μας, τώρα πεινάς, του λέγει, έχει 40 μέρες, του λέγει, που νηστεύεις. Πες στις πέτρες να γίνουν ψωμί, του λέγει, να φας, διότι έτσι είπεν η διαταγή την οποία έδωκε εκεί. Του λέγει ο Χριστός μας, προσέξτε να δείτε πως αντιμετωπίζεται ο διάβολος, δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά, αντιμετωπίζεται μόνο από το οπλοστάσιο της Αγίας Γραφής. Εάν δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Ο Χριστός μας δεν παίρνει από πουθενά όπλο να τον πολεμήσει την ώρα. Του το πετάει ο διάβολος για να το ρίξει, αλλά ο Κύριος μας παίρνει από την Αγία Γραφή όπλο και του το πετάει στα μούτρα. Γιατί του λέγει, είναι γραμμένο, του λέγει, ότι ούτε πάθος ζήσετε άνθρωπος, του λέγει, αλλεν παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού. Πρόσεχε, του λέγει, εδώ τι λέγει ο Θεός, του λέγει ο Χριστός μας, η Αγία Γραφή. Τότε ο διάβολος δεν σταματά. Τι κάνει, τον ανεβάζει, λέγει, πάνω σε όρος υψηλών. Τον ανέβασε, τον έπιασε τον Θεό μας. Έπιασε τον Θεό μας. Τόσο βρώμερος είναι και ακάθαρτος και τόσο αδιάνθρωπος, ούτως ώστε ούτε τον Θεό δεν εσεβάστηκε. Τον πήρε στα χέρια του και τον ανέβασε επάνω σε όρος υψηλών και του έδειξε ως ταινία όλο τον κόσμο. Ως εκείνη τη στιγμή είναι το κοσμοκράτορο διάβολος και του λέγει, βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο, του λέγει, αν πέσει να με προσκυνήσεις, του λέει, θα σου τον δώσω. Πάλι ο Χριστός μας δεν του μιλά από πουθενά άλλου, πάλι παίρνει από την Αγία Γραφή ένα άλλο όπλο και τον χτυπά. Τι του λέγει,
γέγραπτε του λέγει, Κύριον τον Θεόν σου, αυτό μόνο προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Δεν τον αφήνει πάλι ο διάβολος. Και τι κάνει ο διάβολος, παίρνει τον Χριστόν μας και τον πάει στα Ιεροσόλυμα και τον ανεβάζει πάνω στο πτερύγιο του ναού, πάνω υψηλά στον ναό, όπως το καμπαναριό τώρα που έχουμε. Και του λέγει, τι του λέγει, προσέξτε να δείτε την πονηρία, παίρνει ο Χριστός από την Αγία Γραφή, παίρνει και ο διάβολος από την Αγία Γραφή. Πολεμά ο Χριστός μας με το Λόγο του Θεού, πολεμά και ο διάβολος με το Λόγο του Θεού. Και πώς πολεμά, του λέγει, να πέσεις, του λέγει, από εδώ κάτω, γιατί είπε ο Θεός ότι θα στείλει τους αγγέλους να σε πιάσουν, του λέγει, και να μην πάθεις τίποτε. Αποστελεί τους αγγέλους αυτού, του λέγει, και θα σε διαφυλάξουν, μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Δεν θα πάθεις τίποτε, του λέει. Θα πέσεις από εδώ κάτω, αλλά θα στείλει τους αγγέλους σου να σε πιάσουν. Τι λέει ο Χριστός εδώ? Εδώ ακριβώς τα πράγματα ότι πρέπει τίποτε άλλο να μην μελετούμε, ούτε περιοδικά, ούτε εφημερίδες, ούτε τίποτε άλλο. Πατέρες Εκκλησίας και Αγία Γραφή. Τι του απαντά ο Χριστός του διαβόλου, βλέπετε την πονηρία του. Απαντά και του λέγει, γέγραπτε, του λέγει, είναι γραμμένο πάλι, του λέγει, ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, του λέγει. Δηλαδή, να προσέξουμε να εμείς οι χριστιανοί υπάρχουν κάτι πλανεμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε, αρρωστά επί παραδείγματι, και λέγει, εγώ δεν θα πάω στον γιατρό γιατί θα με γιάνει ο Χριστός. Εδώ τι κρύβεται? Τι κρύβεται εδώ? Προσέξτε να δείτε. Έχει πίστη. Λέγει θα με γιάνει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι το θεραπεύει όμως. Είναι το θεραπεύει. Γιατί δεν το θεραπεύει ο Χριστός? Διότι ο Χριστός εδώ και τους γιατρούς και τα νοσοκομεία και τα φάρμακα. Εκείνο που δεν μπορεί ο γιατρός να κάνει, θα το κάνει ο Χριστός. Εκείνο όμως που μπορεί ο γιατρός να κάνει, οφείλεις να πας στον γιατρό. Δηλαδή έχεις καθήκον να πας στον γιατρό. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο Θεός εκτίσατο τον ιατρό, λέγει. Ο Θεός εδώ και μια λόγια έγινε γιατρός, λέγει. Και εκεί θα πάει, λέγει. Διότι είναι εκείνο το άλλο το οποίο γνωρίζουμε στην Αγία Γραφή, όταν ανέστησε τον Λάζαρο ο Χριστός μας. Πώς τον ανέστησε? Δεν εγνώριζε τώρα ο Χριστός μας που ήταν ο Λάζαρος? Μόλις έφτασε στην Βηθανία, ερωτά πού τον έχετε, ο παντογνώστης ερωτά που είναι ο Λάζαρος θαμμένος. Θέλει τον άνθρωπο να κινήσει το ποδαράκι του. Δείξετε μου, λέγει, πού είναι. Όταν έφτασε εκεί ο Χριστός, τότε τους λέγει πάλι, σηκώστε την πέτρα που είναι απάνω από το μνημείο. Μα δεν μπορεί ο Χριστός να σηκώσει την πέτρα, με ένα νεύμα χάνεται η οικουμένη άπασα. Το ουρανός και η γη και τα πάντα εξαφανίζονται με το βλέμμα του. Δεν μπορούσε να σηκώσει μια πέτρα. Θέλει όμως να το κάνει ο άνθρωπος αυτό που μπορεί. Σηκώστε, λέγει, την πέτρα. Και τη σηκώνουν την πέτρα από πάνω από το μνημείο. Τότε ως εκεί δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς άλλος. Σταματά και επεμβαίνει ο Θεός και φωνάζει, Λάζαρε, Δεύρο, έξω. Και τότε σηκώθηκε ο Λάζαρος και βγήκε έξω. Πάλι σταματά ο Θεός. Θέλει να εργαστεί ο άνθρωπος. Και τι λέγει? Λύσετε τον, λέγει τώρα, διότι το δεμένος. Λύσετε. Και τον έλυσαν. Και ο Λάζαρος πλέον είναι αναστημένος μπροστά στον κόσμο, ο οποίος παρακολουθούσε αυτό το μεγάλο. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ό,τι είναι δικό μας πρέπει να το κάνουμε. Να μην περιμένουμε τον Θεό.